Η κατάσταση με τις πλημμύρες είναι τραγική. Κανένα σχέδιο πρόληψης, αντιπλημμυρικής προστασίας, αυτό αποδεικνύεται. Και το λέω γιατί δεν είναι ότι δεν υπήρξαν εκκλήσεις. Ας πούμε, οι τρεις δήμοι, ο Πειραιάς, η Νίκη Αρέντης και το Μοσχάτο, έγκαιρα σας είχαν στείλει επιστολή για μέτρα άμεσης προστασίας, γιατί από τα καμένα στον Κηφισό θα κατέβαζε ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί και το καταλαβαίνει. Και ήδη έχει φουσκώσει. Η απάντηση ήταν ένα μπαλάκι, ήμασταν αρμόδιοι, το Υπουργείο Μεταφορών είναι υπεύθυνοι και η Περιφέρεια. Τώρα, εάν πνιγούν άνθρωποι και καταστραφούν λαϊκές περιουσίες, από ποιους θα ζητάτε τα ρέστα? Στην Κέρκυρα, ο κόσμος έχει εγκλωβιστεί επάνω στις ταράτσες. Εικόνες ντροπή σε σχολικά συγκροτήματα, στη Φιλαδέλφια, τη Νέα Ιωνία, σε κοντέινερς, αυτοσχέδιες γέφυρες με τα θρανία. Λεωφορείο με κόσμο, στη γέφυρα εκεί κοντά έξω από το Ίδρυμα Ενιάρχου και το νερό μέχρι τη μέση. Αλήθεια, ποια θεωρείτε πρόληψη τελικά? Σας ρωτάμε. Το μήνυμα για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, εσείς να το διαβάσετε και να μας πείτε τι μέτρα παίρνετε και να απολογηθείτε. Τελικά λεφτά για ανέγερση σχολείων ή αντιπλημμυρικά δεν έχετε. Έχετε όμως δισεκατομμύρια κάθε χρόνο για το ΝΑΤΟ και ενίσχυση των ομίλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσα και από αυτό το νομοσχέδιο. Και απευθυνόμενο στον κόσμο, θέλω να πω ότι όταν εμείς λέμε διεκδικούμε λεφτά για λαϊκές ανάγκες και όχι για το κεφάλαιο, ακριβώς αυτά εννοούμε. Να μην κεγόμαστε το καλοκαίρι και πνιγόμαστε στις δυνατές βροχές, καταστρέφοντας λαϊκές περιουσίες που με κόπο και πολλές θυσίες φτιάχτηκαν. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, νύχτα τις φέρατε για να μην συζητηθούν, να μην καλεστούν ακριβώς αυτοί που ενδιαφέρονται και που θίγονται. Στην 703, για την οποία ζητήσαμε και ονομαστική ψηφοφορία, βεβαίως την καταψηφίζουμε, δεν το συζητάμε και ζητάμε την απόσυρσή της, γιατί είναι απαράδεκτη και προκλητική για δύο λόγους και για τα δύο της άρθρα. Αναφέρεται στον ατοϊκό μηχανισμό διενέργειας διεθνών διαγωνισμών σε τακτοποίηση χρεών του λιμενικού προς αυτό. Δηλαδή το λιμενικό σώμα, πέρα από τις ειδικές δυνάμεις, εντάσσεται σε διαδικασίες προμηθειών και εκπαίδευσης του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, όπως γίνεται με το σύνολο του κρατικού μηχανισμού να υπηρετεί την ατοϊκή μηχανή του πολέμου, αυτό το πολεμικό σφαγείο. Και βεβαίως εκεί που είναι προκλητικό, είναι η κατάργηση οργανικών θέσεων στα ποντοπόρα πλοία, δηλαδή μετά από ναυτεργάτες χωρίς ασφάλιση, χωρίς συλλογικές συμβάσεις κλπ. Ουσιαστικά τους αφήνεται και χωρίς οργανικές συνθέσεις. Αυτό είναι επικίνδυνο για τη ζωή και την ασφάλεια στη θάλασσα. Όμως είναι πολύ βολικό για τα κέρδη του εφοπλιστικού κεφαλαίου και αυτό κάνετε. Ήδη τα συνδικάτα, τα ναυτεργατικά είναι σε κινητοποίηση, βγάλανε καταγγελία. Εμείς καταθέτουμε την ανακοίνωσή τους στο πρακτικά. Για την 1104, θα προτιμούσαμε να ψηφίσουμε χωριστά τα άρθρα, γιατί ορισμένα συμφωνούμε, όπως είναι αυτά που αφορούν τους Δήμους Ιστιαίας, Εδιψού, Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας. Βεβαίως άλλα είναι απαράδεκτα, ειδικά αυτά που ενισχύουν το κεφάλαιο και ξεπουλάνε τη Λάρκο. Ενώ σε ό,τι αφορά το άρθρο που είναι τμηματική καταβολή των επιχορήγησεων στα νοσοκομεία, λέμε παρόν, γιατί το ουσιαστικό ζήτημα δεν είναι οι δόσεις, αλλά το κύριο είναι ότι διαχρονικά είναι ανεπαρκές το ποσό της κρατικής επιδότησης.
που εκφράζεται στο σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης του εξοπλισμού, των υποδομών και των άμεσων ή έμεσων πληρωμών των ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία. Και βεβαίως οι δαπάνες έχουν μειωθεί δραστικά από το 2015 μέχρι το 2019. Έχουν μειωθεί τουλάχιστον κατά 4,3% στη 1105, και εδώ θα θέλαμε χωρισμό. Δηλαδή, ό,τι αφορά τη Βόρεια Εύβοια, ναι, και είναι ευνοϊκό, θέλουμε να την ψηφίσουμε. Αλλά είναι απαράδεκτο να χρησιμοποιείται την μεγάλη καταστροφή για να αναθέτεται αντιδιαβρωτικά, αντιπλημμυρικά σε ορεινούς υδρονομικούς όγκους αξίας πολλών, πολύ υψηλών ποσών, όταν υπάρχει το πλαίσιο για διαδικασία να γίνουν πιο σύντομα και να υπάρχει διαφάνεια. Όμως εδώ τελικά θέλετε να ευνοήσετε συγκεκριμένους. Επίσης, πραγματικά γελάει κανείς με την τροπολογία του άρθρου 50 σε αυτό το νομοσχέδιο. Επιχειρείται πάνω στις ράγες που ήδη θεσμοτεθήκατε να κάνετε μια κλιμάκωση του ύψους προστίμων, αφού τους υποσχεθήκατε ότι θα είναι με νοθεσίες. Εδώ βάζετε το ύψος των προστίμων με καθοριστικό κριτήριο ποιο, όχι τη σοβαρότητα, δηλαδή την επικινδυνότητα της προκαλούμενης ρήπασης, αλλά το τζίρο της εταιρείας που ρυπαίνει. Τελικά πάτε να συγκαλύψετε πραγματικά μεγάλα περιβαλλοντικά εγκλήματα. Στη 1106 είναι και αυτή μια σειρά τροπολογιών που θα μπορούσε να είναι και νομοσχέδιο. Όμως θα πω κάτι το οποίο είναι το πιο προκλητικό. Κατά παρέκκληση των αποφάσεων της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας, δηλαδή, τον ενεργειακό σχεδιασμό που έχετε δεν ισχύει, ούτε ακόμα και αυτός ο στοιχειώδης που γίνεται με τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας, με επιστημονικές αναλύσεις και προτάσεις. Εδώ τι λέτε, κάνουμε ό,τι θέλουμε, αρκεί να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις και τα κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, μέχρι και απόφαση άρσης κορισμού. Απαράδεκτο, και βεβαίως το καταψηφίζουμε. Σε ό,τι αφορά την πρόταση του κυρίου Βούρτσι, και εμείς είχαμε καταθέσει ερώτηση και ζητούσαμε όχι μόνο να πληρωθούν για το 2021, αλλά εκκρεμεί και το 2019. Και χωρίς απαιτήσεις για την ποσότητα της παραγωγής, γιατί υπήρχε πρόβλημα και με τον κορονοϊό. Όμως, να σας πω, οι εργάτες είναι μέσα στην αγωνία και ζητούν και εξυγχρονισμό της εξόρυξης για τη Σμύριδα. Παρόλα αυτά, εμείς θα την ψηφίσουμε, αλλά υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία για το στάδιο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Τώρα να σας πω κάτι. Ποιες είναι οι λαϊκές ανάγκες, για να δώσουμε και μία απάντηση. Τι εννοούμε λαϊκές ανάγκες? Είναι το εμπόριο των αθλητικών ειδών? Όχι βέβαια. Είναι τα αντιπλημμυρικά, τα αντισεισμικά, οι δρόμοι, τα σύγχρονα σχολεία κλπ. Ούτε είναι το ίδιο με τις ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρία ή αποκατάσταση τραυματισμών. Γιατί ποιος θα παρέχει αυτές τις υπηρεσίες σε ένα χώρο δημόσιο? Και μιλάμε για ιδιώτες, για εταιρείες, δεν μιλάμε για κρατικές υπηρεσίες. Μπορεί κάποιες ανάγκες να είναι σωστό να παρέχονται, βεβαίως. Αλλά από ποιον και για ποιον? Μιλάμε για προσαρμογές ακόμα σε χρήσεις γης προκειμένου να γίνουν μαγαζιά σε δημόσιους χώρους. Εντάξει, εδώ είναι φως φανάρι ότι είναι μια τροπολογία για την κερδοφορία
της ΠΑΕ Ολυμπιακός, που από φύλαθλη γίνεται εμπορική ανώνυμη εταιρεία. Δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε.